Αρκαδία 938. Αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω σήμερα και είμαι στην ευχάριστη θέση να πω είναι τα τελευταία 4 έργα τα οποία εντάχθηκαν στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, τα οποία τα θεωρώ πολύ σημαντικά έργα και θα βοηθήσουν πάρα πολύ την αλλαγή εικόνας του τόπου μας. Το πρώτο έργο αφορά τον κόμβο του Τυρού. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 380.000-390.000 που θα γίνει κόμβος επί της επαρχιακής οδού Άστρος Λεωνίδιο. Ένα δεύτερο έργο το οποίο εντάξαμε είναι το 700.000 για να κοπούν αρκετές στροφές του δρόμου από Βλαχοκερασά, Κολίνα και από Εθνική Οδό Τρίπολης πάλι σε Βλαχοκερασά και προς Κολίνα. Είναι ένα αίτημα των κατοίκων αλλά και δική μας προτεραιότητα γιατί στις Κολίνες έχουν γίνει αρκετές δραστηριότητες και αγροτικού τομέα και τουριστικού, οπότε πρέπει να διευκολύνουμε και εκεί την πρόσβαση. Ένα τρίτο έργο είναι το 1 εκατομμύριο που αφορά τις 4 εισόδους της Τρίπολης. Είναι μια πολύ άσχημη εικόνα που παρουσιάζουν οι είσοδοι της πρωτεύουσάς μας, της Τρίπολης, και γι' αυτό η Περιφέρεια Πελοποννήσου πήρε την πρωτοβουλία αυτή. Ένα τρίτο έργο είναι το 1 εκατομμύριο που αφορά τις 4 εισόδους της Τρίπολης. Είναι μια πολύ άσχημη εικόνα που παρουσιάζουν οι είσοδοι της πρωτεύουσάς μας, της Τρίπολης, και γι' αυτό η Περιφέρεια Πελοποννήσου πήρε την πρωτοβουλία αυτή. Και ένα τελευταίο έργο είναι η μελέτη με 280.000 που αφορά δύο μεγάλα έργα, τα οποία το ένα είναι από καιρό, είναι η παραλογή Τρυπόταμος. Νομίζω ότι βρήκαμε κάποια λύση. Θα ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη λίγο μετά το Πάσχα και με κάποια χρήματα τα οποία θα βρούμε μετά, αν τελικά η μελέτη είναι όπως πιστεύουμε και πιστεύουμε θα είναι έτσι, θα λύσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο ταλανίζει το κομμάτι αυτό της Κορτινίας πάρα πολλά χρόνια. Επίσης, στη μελέτη αυτή του 280.000 συμπεριλαμβάνεται και ένας δρόμος από στη λίμνη του Λάδωνα προς τη Φτεριά, στα πλαίσια της ανάδειξης και προσέλκυσης επισκεπτών της λίμνης του Λάδωνα. Και επίσης είναι και άλλα 10 μικρά έργα τα οποία θα βοηθήσουν τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της ΠΕ Αρκαδίας, γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθούν οι λίγοι μηχανικοί στα τόσα πολλά έργα που έχουμε εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν βάλαμε μία μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 280.000, περιλαμβάνονται τα 10 μικρά αυτά έργα που θα βοηθήσουν, η παραλογή Τρυπόταμα και στη λίμνη του Λάδωνα προς τη Φτεριά. Θα ήθελα να προσθέσω και ένα άλλο έργο το οποίο θα υλοποιηθεί άμεσα. Είναι η προμήθεια 220 πυλώνων, φωτιστικών πυλώνων, τα οποία θα μπουν σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Αρκαδίας για να φωτίζουν κάποιους κόμβους και κάποια επικίνδυνα σημεία. Είναι πάρα πολλά έργα ενταγμένα, έχουν ολοκληρωθεί μελέτες, υπάρχουν ανάδοχοι, αλλά λόγω καιρικών συνθήκων είχαν αργήσει. Τώρα λοιπόν κάθε μέρα θα ξεπληρώνονται μια σειρά από έργα στον νόμο. Αρκαδία 938.